Και πάμε να δούμε τώρα με τον Χρήστο Τσιγουρή τις δημόσεις, Χρήστο, εν ώψη του δεύτερου γύρου, με κλειδί βεβαίως της διαδικασίας, στα 70.000 μέλη που δεν ψήφισαν. Ακριβώς υπάρχει αυτή η μεγάλη δεξαμενή που αποτελεί τον άγνωστο Χ. Και αν τελικά προσέλθει στην κάλπη, οπωσδήποτε θα αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στο τοπίο των νέων συσχετισμών που θα διαμορφωθούν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συσχετισμοί του πρώτου γύρου. Είδαμε τα κορυφαία στελέχη να τοποθετούνται. Όσο πλησιάζουν οι μέρες, τόσο θα πυκνώνουν οι δημόσιες υποστηρίξεις. Βέβαια, η εξέλιξη που είχαμε νωρίς το πρωί έχει τη σημασία της όχι μόνο αριθμητικά αλλά και πολιτικά, καθώς ο ένας από τους υπόλοιπους τέσσερις διεκδικητές στηρίζει τον κύριο Κασελάκη. Είχαμε ερμηνεύσει τις αιχμές Τσακαλώτου το βράδυ των εκλογών ως έμεση στήριξη στην κυρία Αχτσιόγλου. Φαίνεται ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Έχει αρκετές μέρες ακόμα. Βέβαια, με σαφές το προβάδισμα του πρώτου γύρου για τον κύριο Κασελάκη. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε ένα σημείο που μοιάζει λεπτομέρεια, αλλά αποκωδικοποιεί και ίσως εξηγεί το γιατί Κασελάκης και Παπάς επέλεξαν να πορευτούν μαζί. Στην κοινή δήλωση, τη γραπτή που έχουν διανύμει, αναφέρεται χαρακτηριστικά σε πρώτο πληθυντικό «Δημιουργούμε την πατριωτική σύγχρονη κυβερνόσα παράταξη». Και σε μία ακόμα αναφορά, από σήμερα χτίζουμε τη μεγάλη παράταξη της νίκης. Είναι σαφές ότι και ο Νίκος Παπάς, με βάση τα όσα είδαμε στην πρότασή του, και ο κύριος Στέφανος Κασελάκης επέλεξαν και επιλέγουν την κυβερνητική εκδοχή για τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι τόσο την προετοιμασία του κόμματος με πολύ ενισχυμένο, πολύ καθαρό το ιδεολογικό πρόσωπο. Δηλαδή το άνοιγμα στο κέντρο, το άνοιγμα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και των ανέφερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων. Βέβαια, αυτό είναι ένα στοίχημα για όλες τις πλευρές. Δηλαδή και ο κύριος Σακαλώτος και η κυρία Αχτσιόγλου είχαν διατυπώσει το ανάλογο αίτημα, με έμφαση όμως στον πολιτικό λόγο και τον προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το debate μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το οποίο διακρίνει κανείς την τοποθέτηση Κασελάκη ότι δεν θέλει debate. Έχει ξεκινήσει από σήμερα περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Επισκέπτεται τις φλιτόμενες από το ακραίο καιρικό φαινόμενο και την καταστροφική πλημμύρα περιοχές. Η κυρία Αχτσιόγλου, που θέλει να αναδείξει την προγραμματική της πρόταση, ζήτησε και πάλι debate, απαντώντας σε αυτή την έμεση άρνηση του Στέφανου Κασελάκη. Φαίνεται δύσκολο για την ώρα να συνενέσουν και οι δύο στην ανταλλαγή απόψεων. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον να δούμε και το τι θα γίνει, και ας κλείσουμε με αυτό, με το πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εάν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, αν εκλεγεί η κυρία Αχτσιόγλου, το πράγμα είναι λυμένο. Αν εκλεγεί έχουμε ο κύριος Κασελάκης, του κυρίου Παπά, που αναφέρονται σε αυτό και στην εκπροσώπηση του κόμματος στη Βουλή. Σήμερα λοιπόν με τη συνάντηση αναπτύχθηκε μια μεγάλη φιλολογία, κυκλοφόρησαν σενάρια ότι ίσως υπάρξει μια τέτοια συμφωνία. Συνεργάτες του κυρίου Παπά πάντως ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει θέμα παζαριού, δεν τίθεται έτσι τα θέματα. Είναι πολιτική η υποστήριξη που ο κύριος Παπάς δίνει στην υποψηφιότητα Κασελάκη, και σημειώνουμε νόημα ότι ο κύριος Φάμελος, που τώρα έχει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο Τσιγουρή.